ξεπερνούν τον εαυτό τους οι μόλις δύο εκπαιδευτικοί στο Δημοτικό Σχολείο Άρβης που καλούνται να κάνουν μάθημα σε 47 παιδιά. Αυτή είναι μια πραγματικότητα για την εκπαιδευτική κοινότητα που δείχνει να επαναλαμβάνεται σχεδόν κάθε σχολική χρονιά, με τους δασκάλους να κάνουν αγώνα δρόμου για να μην στερηθούν οι μαθητές στο αυτονόητο. Περισσότερες χρονιές στο Δημοτικό Σχολείο ξεκινάμε προβλήματα, λόγω του ότι είναι μια απομακρυσμένη περιοχή. Δυστυχώς όμως βλέπουμε όλα τα χρόνια αυτά ότι οι μόνοι που δεν ωφελούνται είναι τα παιδιά. Γιατί κάνουν και ένα μήνα και δύο μήνες και τρεις μήνες για να δουν το σχολείο να στελεχώνεται σωστά, είτε με ειδικότητες είτε με εκπαιδευτικούς. Άλλοι θα έρθουν το Νοέμβριο, άλλοι θα έρθουν το Δεκέμβριο, άλλοι θα πάνε το Φλεβάρι. Αντιλαμβάνεστε ότι εκπαιδευτική δραστηριότητα έτσι δεν μπορεί να γίνει. Ο ένας εκ των δύο δασκάλων, που είναι και ο διευθυντής του σχολείου, περιγράφει τις δυσκολίες για το απομακρυσμένο χωριό της Βιάνου, που έχει χαρακτηριστεί από το Υπουργείο ως δυσπρόσιτο. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν εκπαιδευτικοί που καταλαμβάνουν τις θέσεις εργασίας στο δημοτικό σχολείο, αλλά εν τέλει είτε δεν έρχονται ποτέ, είτε εμφανίζονται μήνες αργότερα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξει κάτι εκεί, πάει στραβά, στο δυσπρόσιτο. Δηλαδή, η γνώμη δικιά μου είναι, έρχεσαι στην Άρβη και υπηρετείς να πάρεις τα μόρια. Δεν υπηρετείς να μην πάρεις τίποτα. Δυστυχώς, ενώ το δηλώνουν στις θέσεις, δεν καλύπτουν, δεν έρχονται δηλαδή, δεν αναλαμβάνουν εργασία. Με αποτέλεσμα λοιπόν, ενώ στα χαρτιά φαίνεται ότι οι θέσεις του σχολείου έχουν καλυφθεί, στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν, δεν εξυπηρετείται. Σύμφωνα με τον διευθυντή, το σχολείο χρειάζεται συνολικά 120 διδακτικές ώρες δασκάλων και εκπαιδευτικών ειδικοτήτων. Όμως, λόγω των συνθήκων, διεξάγονται μόλις 67 ώρες, δηλαδή τα παιδιά χάνουν 53 διδακτικές ώρες. Στη σκιά των μεγάλων ελλείψεων, οι δύο εκπαιδευτικοί υπερβάλλουν εαυτόν για να διεξαχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία. Αγανακτισμένοι γονείς μαθητών πραγματοποίησαν πριν από μερικές ημέρες επίσκεψη στην πρωτοβάθμια Ηρακλείου για να μεταφέρουν το πρόβλημα. Η απάντηση που πήραν είναι ότι θα ανοίξουν θέσεις, ωστόσο είναι μετέωρο το αν οι εκπαιδευτικοί που θα προσληφθούν θα εμφανιστούν στο σχολείο. Η διεύθυνση είπε ότι στην επόμενη φάση θα δώσει τρεις θέσεις δασκάλων, αλλά πάλι ο διευθυντής δεν ξέρει αν αυτός που θα πάρει τη θέση δικαιάται άδεια ανατροφής ή άδεια ακοίησης, δεν ξέρω τι άδεια. Άρα θα πρέπει εδώ να το δει και το Υπουργείο Παιδείας με την Διεύθυνση Εκπαίδευσης, πρωτοβάθμιας και την επιθεώρηση εκπαίδευσης Κρήτης, πώς θα γίνει να καλύβονται αυτές οι θέσεις που να μην χρειάζονται να πάμε σε αναπληρώσεις.